Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα κοφουδιτσέρ. Δεν σε νοιάζει. Εύσκος. Το ήρθα. Γιατί υπάρχουν τόσοι κόλλοι στο Instagram. Και με κοιτάνε πως παρκάρω. Έχω βγει εδώ από το σπίτι. Θέλω να πάω εδώ. Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας ή καλή νύχτα σας. Λέει, αν μετά από αυτό το βίντεο θα πάτε για ύπνο. Είναι Κυριακή, ο μήνας είναι Μάρτης. Και το πιθανότερο είναι αυτή τη φορά να σας έχω παγιδέψει και να είναι το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε να δείτε αυτό το βίντεο. Γιατί είστε μέσα στο σπίτι. Αν δεν είστε μέσα στο σπίτι, το καλύτερο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι θα μπορούσατε να είστε κάπου βόλτα μόνοι, ολομόναχοι, κατάμονοι και να ακούτε αυτό το επεισόδιο από ακουστικά ενώ περπατάτε σε ένα δάσο, σε μια παραλία, σε έναν άδειο δρόμο έρημο και το χρησιμοποιείτε σαν podcast. Δεν ξέρω, λέω. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κάτι κάνετε λάθος, παιδιά. Πάμε λίγο να κλειστούμε στα σπίτια μας, σας παρακαλώ, δεν θα πάθουμε κάτι. Είναι για μερικές μέρες, είχα ήδη για μερικές μέρες, άμα το κάνουμε όντως. Ήθελα να περάσω αυτό το κοινωνικό μήνυμα, γιατί και εγώ είμαι μέσα στο σπίτι μου και δεν βγαίνω καθόλου έξω. Επέτρεψα στον αδερφό μου να πήγε να γυρίσει αυτό το βίντεο αφού τον αποστήρωσα και τον ψέκασα, έχω σύστημα ψεκασμού στην είσοδο. Έβγαλε παπούτσια, κάναμε τα ανάλογα με τα αντισηπτικά, όχι τα χέρια μας, όχι τα αυτά μας, τα κοινός και ξεκίνησε το γύρισμα αυτού του επεισοδίου. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι μπορεί να νιώθετε ότι θα σαπίσετε και θα πεθάνετε στο Netflix, ή ότι μπορεί να σκέφτεστε ότι έτσι πρέπει να είναι το house arrest που βλέπουμε στην Αμερική στις σειρές που βάζει το βραχιόλι στο πόδι και με το που βγεις απ' έξω αρχίζει να τσιρίζει, για να μην αναγκαστεί η ελληνική αστυνομία να μας το κάνει αυτό το πράγμα, ας συμμορφωθούμε. Για όλους μας είναι δύσκολο, για όλους μας είναι πάρα πολύ. Πώς να το πω, είναι πάρα πολύ ψυχοφόρο το να καθόμαστε μέσα και να πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο, να μην συναντάμε φίλους, γιατί δεν πρέπει ούτε και φίλους να συναντάμε, θέλω να το ξέρετε αυτό. Και στη συνέχεια εννοείται ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο οικονομικά για τους πάντες. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Οπότε ήθελα να το πω αυτό στην αρχή του βίντεο για να το έχω ξεκαθαρίσει. Εμένα αυτή είναι η στάση μου. Ελπίζω να έχω άδικο και να είναι όλα τέλεια και όσο και αν κυκλοφορείτε να μην γίνει τίποτα κακό, αλλά πάρα πολύ το βγάλω, κυρίες και κύριοι. Και αποφάσισα λοιπόν, αντί για το κανονικό επεισόδιο που θα γύριζα και αντί για το κανονικό θέμα που είχα, που ήταν πάρα πολύ αστείο και καταπληκτικό όπως και να έχει τέλος πάντων, να κάνω αυτό το επεισόδιο με βάση ερωτήσεις που θα μου κάνετε και τις οποίες θα απαντήσω live. Πρέπει να ξέρετε ότι άνοιξα το Instagram και τις απαντήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας χωρίς να τις έχω δει από πριν, γιατί θέλω το reaction να είναι τελείως αυθεντικό. Οπότε θα δω κατευθείαν τα μηνύματα, εννοείται δεν θα εκθέσω ονόματα, θα μπορείτε να δείτε το μήνυμα μου και στην οθόνη σας και να μου πείτε τι θα κάνετε εσείς στα σχόλια και τι θα απαντούσατε και αν απάντησα σωστά ή αν θεωρείτε ότι παραπλανώ τον κόσμο να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει κανονικά. Τώρα, αν σας αρέσει αυτό το κανάλι και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή και θέλετε να συνεχίζω να ανεβάζω σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, θα ήθελα παρακαλώ να κάνετε ένα subscribe και να πατήσετε ένα like, να αφήσετε ένα comment σε αυτό το βίντεο, να μου το πείτε, η επικοινωνία είναι πάνω απ' όλα και τι να σας πω, από ό,τι φαίνεται θα είναι μόνο διαδικτυακή για πάρα πολύ καιρό. Οπότε αυτό μας έμεινε. Εκεί που λέγαμε όλοι είμαστε στα κινητά και στα social και πρέπει να συναναστραφούμε ο ένας με τον άλλο, ήρθε η μοίρα να μας αποδείξει ότι δεν ήταν σωστό ούτε και αυτό. Ή ό,τι κάναμε, κάναμε. Πάμε λίγο online τώρα, παιδιά. Οπότε αυτά. Αν θέλετε επίσης να κάνω άλλο ένα τέτοιο επεισόδιο, στο οποίο θα μου κάνετε εσείς ερωτήσεις ή θα σας κάνω εγώ ερωτήσεις και θα μου απαντάτε, αφήστε το και αυτό στα comments, γιατί αυτές τις μέρες είμαι στο σπίτι και μπορώ να κάνω όσα γυρίσματα γουστάρω και γουστάρετε. Αυτό λοιπόν το επεισόδιο θα απαντήσω σε ερωτήσεις ερωτικής φύσεως που μου κάνατε, για προβληματισμούς που έχετε και για άλλα τέτοια θέματα. Όχι ότι νομίζω ότι μπορούμε να τα λύσουμε τώρα που δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έξω, αλλά να είναι λίγο food for thought τώρα που κάθεστε στο σπίτι, να τα σκεφτείτε και να γίνει μια ζύμωση μέσα στο μυαλό σας και ίσως να σκεφτείτε και άλλες ερωτήσεις και να τις απαντήσουμε μετά στο Instagram. Σκέφτομαι επίσης να κάνω και ένα live επεισόδιο, θα το κάνω αυτό, που θα είναι καταπληκτικό. Θα σας το ανακοινώσω στο Instagram να γίνει έτσι. Πάμε λοιπόν να δω τι μου έχετε απαντήσει. Λοιπόν, έχω να δω το αγόρι μου 3 μήνες λόγω απόστασης και τώρα με τον ιό δεν μπορώ να φύγω, τι να κάνω. Εδώ έχω να απαντήσω το εξής. Από τη στιγμή που είναι μια κατάσταση που δεν μπορείς να την αλλάξεις και από τη στιγμή που είναι μια κατάσταση που αν πας να την αλλάξεις θα διακινδυνεύσεις την υγεία σου και τον κόσμο τον υπόλοιπο, ό,τι δεν μπορούμε να αλλάξουμε πρέπει να το απολαύσουμε. Θα έλεγα ότι έκανες και εδώ και 3 μήνες φίλοι, δυστυχώς. Skype calls, δεν ξέρω, FaceTime, μηνύματα, όλα αυτά τα πράγματα που θα έκανες και κανονικά, τι μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν μπορείς καν να τον χωρίσεις και να βρεις έναν άλλον, γιατί δεν μπορείς να βρεις άλλον σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Οπότε, υπομονή θα συνιστούσα. Νομίζω έχω αρχίσει να ερωτεύομαι τον personal trainer μου. Τι να κάνω. Είναι κάτι που έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο, ξεκινώντας από τους stars στο Hollywood. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ έτσι, τι να πω, sexy σενάριο, θα πω εγώ τώρα. Τι να κάνεις. Πρώτα απ' όλα σιγουρέψου αν είναι gay straight, ένα κρατούμενο. Δεύτερον, σιγουρέψου αν έχει κοπέλα ή όχι. Μπορείς να κάνεις εντελεχή διαδικτυακή έρευνα τώρα που κάθεσαι στο σπίτι. Εκτός και αν το personal συνεχίζεται, κατοίκον. Δεν ξέρω, λέω. Τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να του ζητήσεις να σου κάνει παραπάνω μαθήματα. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να ξοδέψεις όλους τα λεφτά
Και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να φύγεις από εκεί με κοιλιακό φέτα. Και αν υπάρξει καλοκαίρι, αν υπάρξει καλοκαίρι μπροστά μας, που να μπορούμε να βγούμε στις παραλίες σε συνωστισμό, θα σου μείνει τουλάχιστον αυτό. Εγώ θα έλεγα να προετοιμαστείς να αλλάξεις personal trainer στην περίπτωση που κάνεις μια κίνηση και δεν ανταποκριθεί, γιατί μετά θα είναι λίγο awkward, ή να κάνεις μια πολύ προσεκτική κίνηση, να αφήσεις ας πούμε αυτό εδώ που λένε, αφήνω αυτό εδώ να δούμε να το πάρει ο άλλος. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι ένα βαράκι, μπορεί να είναι ένα ελάστιχο γυμναστικής, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα απλό μήνυμα, θα σου έλεγα τώρα πάλι συνθήκες, κατάλαβες τι γίνεται, θα σου έλεγα. Στείλε ένα μήνυμα σε άσχετη φάση, είμαι έξω με την παρέα μου. Άμα θες παίρνα, καταλαβαίνεις από εκεί. Από την απάντηση του άλλου θα πάρει την ευκαιρία, θα την πάρει. Αυτό ισχύει σε πάρα πολλά περιστατικά, λες και αναλύουμε φόνους και εγκλήματα. Αλλά υπάρχουν χιλιάδες τρόποι. Αλλά άμα μιλάμε για το τι θα κάνεις τώρα, τώρα δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πες μου αν συναντιέστε ακόμα και στο καιρό της καραντίνας και θα σου πω πώς να κοιμηθείς από εκεί πέρα. Οκ, γιατί γίνεται, πολύ σπαμ. Πού είναι τα πραγματικά προβλήματα? Λοιπόν, φτάσαμε. Είμαι ένα κινούμενο ερωτικό πρόβλημα που δεν λύνεται. Ναι, όμως φίλοι, θα μιλήσω σαν να μην τα πάει. Δεν μας λες όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Τι εννοείς εσύ σε πρόβλημα? Δημιουργήσεις το πρόβλημα στους άλλους? Το δημιουργούν οι άλλοι σε σένα? Μπλέκεις συνήθως σε περίεργες καταστάσεις? Τις προκαλείς? Σε τραβάνει μαλάκες? Δεν έχω καταλάβει. Θα ήθελα περισσότερες διευκρινήσεις για να επιστρέψω στο θέμα. Συνεχίζω παρακάτω. Και λέει, επόμενη ερώτηση, τι γνώμη έχεις για το Tinder? Κοιτάξτε, ρε παιδιά, να σας πω. Η αλήθεια είναι δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Έχω περιέργεια, σε κάποια φάση το είχα κατεβάσει να δω πώς λειτουργεί, αλλά κατάλαβα ότι είναι λιγάκι σαν παζάρι και λιγάκι με ενόχλησε αυτό. Δεν με ενοχλεί, δηλαδή δεν με χαλάει. Εμένα προσωπικά, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω για να γνωρίσω έτσι κάποιον, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρεις κάτι παραπάνω από σεξ σε αυτό το application. Οπότε θεώρησα ότι αυτό είναι καλύτερα να το ψάχνεις κι αλλιώς, αλλά δεν το κατηγορώ και πάρα πολύ. Είναι τι βολεύει τον καθένα. Απλά να ξέρουμε τι, ας πούμε, πώς να το πω, τι απαιτήσεις έχουμε από τον άλλο. Δηλαδή, μην χαρακτηρίσουμε κάποιον σαν τσούλο, άμα έχει Tinder, ενώ δεν έχει σχέση και ψάχνεται, γιατί μπορεί αυτός να είναι ο τρόπος του. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο κοινωνικοί, κάποιοι άνθρωποι δεν είναι τόσο κοινωνικοί. Στην τελική και το Instagram σαν Tinder μπορεί να λειτουργεί, και μην σας πω ότι και το Tinder είναι λιγάκι πιο άμεσο και πιο, ας πούμε, ειλικρινές. Είμαι εδώ γιατί ψάχνω. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Θα μπορούσες να ψάχνεις συνταγές στο ίντερνετ επειδή θες και να τρως. Ψάχνεις στο Tinder άλλο άτομο επειδή θες να βγεις ραντεβού ή επειδή θέλεις να κάνεις σεξ. Δεν είναι κακό. Οπότε όχι, δεν έχω κακή γνώμη γενικά. Κάντε το ελεύθερα. Αναλόγως με το τι θέλετε να βρείτε στη ζωή σας. Οπότε όλοι είναι. Απλά μην ψάχνεις τώρα, τι να σας πω. Εκτός και αν υπάρχει τρόπος, αυτό θα μου το απαντήσετε εσείς. Υπάρχει κάποιος από εσάς που μέσω Tinder γνώρισε κάποιον, βγήκε ραντεβού και τελικά η σχέση πήγε καταπληκτικά. Λοιπόν, αχ, Κλέρι, είμαι ανάμεσα σε δύο χώρια. Πώς διαλέγω? Θα πω κάτι που θα το πω και θα το αφήσω εδώ. Όποιο από τα δύο αγόρια και να διαλέξεις, θα αναρωτιέσαι πώς ήταν το άλλο αγόρι. Οπότε ξέρεις που θα καταλήξεις μετά από ένα διάστημα αυτό? Να μην είσαι με κανένα από τους δύο. Αν είσαι ανάμεσα σε δύο άτομα, παιδιά, το πιθανότερο είναι κανένας από τους δύο να μην σε καλύπτει πλήρως, απλά έχεις τον ενθουσιασμό της στιγμής. Γνώμη μου, αν με τον ένα είσαι σε σχέση και με τον άλλο όχι, άνοιξε τη σχέση σου, άσε το λιγάκι σε παύση. Και δοκίμασα με τον άλλο γιατί μια ζωή την έχουμε, για να δεις. Πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μόλις περάσει ο ενθουσιασμός, το πιθανότερο είναι να μην ήταν κάτι έντονο και κάτι σοβαρό που θα κρατήσει. Γιατί συνήθως όταν κάτι είναι έτσι όπως πρέπει, το ξέρουμε κατευθείαν, το παίρνουμε και από το άλλο άτομο και έτσι προχωράει. Τώρα, αν είσαι ανάμεσα σε δύο, ή δοκίμασε και με τα δύο, με πάντα συνέστηση ότι δεν πρέπει να πληγώσεις κάποιον και δεν πρέπει να πεις ψέματα, και από εκεί και πέρα το βλέπεις. Σε υποχρεώνει κανείς να βιαστείς να διαλέξεις? Σε υποχρεώνει κανείς να ξεκαθαρίσεις κάτι? Μυρίζομαι ότι πρέπει να έχεις σχέση με τον ένα από τους δύο. Έχω δίκιο? Ξέρω. Πάμε παρακάτω. Πώς και περνάς τον τύπο που κάνετε παθιασμένο σεξ, αλλά φέρετε μαλακισμένα? Εννοείς μετά το σεξ, κατά τη διάρκεια. Φέρετε μαλακισμένα εκ των υστέρων. Ναι. Φίλοι, αυτό τώρα δεν ξεπερνιέται εύκολα. Μόνο πρέπει να αποφασίσεις ότι είναι μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Γιατί άμα πας να τον κάνεις να σταματήσει να φέρεται μαλακισμένα, δεν θα τα καταφέρεις. Ο άνθρωπος φέρεται έτσι επειδή έτσι νιώθει. Δεν θα αλλάξει αυτό εύκολα και ούτε είναι και στο δικό σου το χέρι να κάνεις τώρα το αναμορφωτήριο και την κοινωνική λειτουργό και να πρέπει να αλλάξεις τη συμπεριφορά του άλλου. Ούτε κάνεις κάτι εσύ που είναι λάθος. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσεις απλά το παθιασμένο σεξ και τίποτα άλλο. Να μην περιμένεις τίποτα άλλο από αυτό το άτομο.
αν με ρωτάς. Αλλά και πάλι θέλω διευκρίνηση στο τι εννοούμε φέρετε μαλακισμένα. Και εύχομαι να μην είναι κατά τη διάρκεια. Να το πω. Λοιπόν, υπάρχει αληθινός έρωτας μέσω διαδικτύου. Τι εννοείς. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βγει από το διαδίκτυο και να μπει στο κανονικό ανθρώπινο δίκτυο. Άμα βγει από εκεί, τότε θα το καταλάβεις. Αλλά μπορεί να γνωρίσει κάποιον και online, παιδιά. Σιγά τώρα, τι να λέμε, αληθινός έρωτας. Καταρχάς, εγώ θα σας πω το εξής. Μπορεί από κοντά να καταλαβαίνεις χιλιάδες πράγματα για τον άλλο και μόνο με μία ματιά. Μπορεί να καταλάβεις δηλαδή από τον τρόπο που κάθεται, από τον τρόπο που σου μιλάει, από τον τρόπο που σε κοιτάει. Από το πώς μυρίζει, τι φοράει, τα πάντα, αν σ' αρέσει, αν ταιριάζει, αν έχει τη χημεία και όλα τα λοιπά. Αλλά παίρνεις μια πολύ καλή ιδέα συνήθως και από το τι μπορείς να συζητήσεις μαζί του και τι είδους χαρακτήρας είναι και από τα μηνύματα. Βέβαια, εκεί προσέχουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι γράφουμε, το σκεφτόμαστε διπλά, βλέπουμε τη διατύπωση και την αλλάζουμε άμα θέλουμε και μπορεί μετά από κοντά να βρεθείς με τον άλλο και να είναι μια αμήχανη κατάσταση που δεν ξέρει τι να σου πει. Και τελικά να ήταν άλλο άτομο online και άλλο από κοντά. Όμως αυτό δεν είναι πάντα αυτό που ισχύει. Οπότε ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αληθινός έρωτος έτσι, αρκεί να προσπαθήσεις, ας πούμε, να καταλάβεις όσο περισσότερο μπορείς και τον άλλο που του βγεις από κοντά ή να βγεις μια και έξω, να αποκλείσεις καταστάσεις. Αναλόγως αν είσαι σε καραντίνα ή όχι, και αυτό παίζει, εντάξει. Λοιπόν, πώς διώχνω ένα αποθυμένο που ξέρω ότι αν ενδώσω δεν θα μου αρέσει καν στην τελική. Έχω δύο λύσεις σε αυτό. Η μία λύση είναι απομακρύνεσαι παντελώς από αυτό το άτομο. Παντελώς. Άμα θέλεις δηλαδή στην πραγματικότητα να μην ενδώσεις, γιατί θα κάνεις ζημιά στον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, και δεν θέλεις να ενδώσεις γιατί πιστεύεις και μέχρι ένα σημείο ότι θα είναι και βλακεία, εντάξει, και τσάμπα θα το κάνεις και τσάμπα θα το φέρεις βαρέως μετά, νομίζω ότι το καλύτερο πέσει να κάνεις να απομακρυνθείς. Δηλαδή, εγώ στη θέση σου θα έσβηνα οποιοδήποτε μήνυμα έχω με αυτό το άτομο, αν έχω. Θα έκανα mute τα stories και τα πάντα στο Instagram, όχι αν follow και blog και τέτοια, γιατί δεν θες τώρα να τραβήξεις και την προσοχή του άλλου γιατί με διάγραψες και λοιπόν, τίποτα. Θα απέφευγα να πάω οπουδήποτε μπορεί να το συναναστραφώ και θα σταματούσα να μιλάω και στις φίλες και στους φίλους μου για αυτό το άτομο εξ επίτηδες. Θα πίεζα δηλαδή τον εαυτό μου για κάποιους μήνες. Μέχρι να σταματήσω να το σκεφτώ, θα έλεγα συνεχώς δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Και ενδεχομένως κάποια στιγμή να σου φύγει τελείως. Θέλω να ξέρετε ότι ακουμπάω το πρόσωπό μου, επειδή πριν έχω κάνει πολύ μας στα χέρια μου. Και τα έχω πλύνει και έχω χρησιμοποιήσει το ρεφρέν του Fuego, το ρεφρέν του Upset It Again. Ολόκληρο το Γιάννη Βανδύ και όλα τα σχετικά. Οπότε μπορώ να πάω ελεύθερα. Αλλά εσείς τέτοιο. Εκτός αν είστε σπίτι και αισθάνεστε ότι ό,τι κάνετε, ό,τι βλέπετε πρέπει να το κάνετε, σε αυτή την περίπτωση τρέξτε πλύνετε τα χέρια σας, pause και συνεχίζουμε σε λίγο. Οπότε ναι, ο ένας τρόπος είναι αυτός και ο άλλος πολύ δυστυχώς, παιδιά, που δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω σαν ιεροκήρυκας, αλλά θα είναι να ενδώσεις, να καταλάβεις δεν σ' αρέσει, να μην το μάθει κανείς και μετά να το ξεχάσεις έτσι όπως έγινε, για να ξεμπερδέψεις. Γιατί εντάξει, μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε. Καλύτερα να το φας το φαΐ και να πεις ότι δεν το ξανατρώ ποτέ, παρά να πεις πω πω και αν το έτρωγα, γιατί αυτό μπορεί να το ξεπεράσει σε ένα τρίμηνο μέσα και μετά να το δείξει ένα μπροστά σου και να πεις. Δεν έχεις καμιά ηθική υποχρέωση παρά μόνο στον εαυτό σου αρχικά απέναντι σε κανέναν που δεν πρόκειται να πληγώσεις. Τώρα, αν υπάρχει άλλο άτομο στη μέση, εγώ θα σύστηνα να είσαι πολύ προσεκτική στο πώς θα τα διαχειριστείς. Είναι κάτι που συμβαίνει πάντως σε όλο τον κόσμο. Γιατί ο άνθρωπος κατά βάθος δεν είναι μονογαμικό ζώο. Οπότε σε νιώθω, τέλος πάντων, τι να κάνεις. Πάμε λίγο παρακάτω. Πώς αντιμετωπίσεις τους ανθρώπους που σε ζηλεύουν με άσχημο τρόπο χωρίς λόγο. Αυτό το χωρίς λόγο τώρα, μάλλον εννοείς ότι δεν φταίς εσύ που σε ζηλεύουν. Δεν φταίς εσύ, φυσικά, εννοείται. Ο κάθε άνθρωπος, το είπα και σε προηγούμενο επεισόδιο, ευθύνεται για το πώς νιώθει απέναντι στους άλλους ο ίδιος. Πώς τώρα μπορείς να τους αντιμετωπίσεις με συμπόνια, αν σου κάνουν κακεντρεχή σχόλια και συνεχώς σε κατακρίνουν, καλύτερα να τους απομακρύνεις εντελώς. Και αν δεν μπορείς να τους απομακρύνεις γιατί είναι φίλοι σου ή ας πούμε είστε άτομα τα οποία. Είστε άτομα, είστε σε μια κοινή παρέα. Που εντάξει θέλετες και μη είναι συνάδελφοι, είναι οτιδήποτε στη δουλειά ή ξέρω εγώ σε ένα περιβάλλον το οποίο αναγκαστικά πρέπει να το υποστείς, εκεί νομίζω ότι πρέπει να αγνοήσεις τον άλλο παντελώς, σαν να μην καταλαβαίνεις καν τι εννοεί. Ή να του απαντάς πάρα πολύ χάζα τι... τώρα τι σχόλιο είναι αυτό ας πούμε, θα το παραβλέψω, δηλαδή κάπως έτσι. Αν είναι κοντινοί φίλοι κόφτους, κόφτους φίλοι όσο είναι καιρός, επειδή σε ξέρω είσαι και μικρή προλαβαίνεις, κόφτους. Ή κάνε τους μια ανοιχτή συζήτηση. Ότι κοίταξε να δεις, αισθάνομαι από κάποια σχόλιά σου ότι κάτι δεν πάει καλά, έχω κάνει κάτι λάθος. Αισθάνεσαι κάπως περίεργα με τον εαυτό σου, αλλά να ξέρεις αυτό είναι συνήθως δικό τους θέμα. Έχουν κόμπλεξ με τον εαυτό τους και το προβάλλουν πάνω σου. Είσαι αναθεμάσαι και ένα θαύμα της φύσης. Τέλος πάντων. Θες να συγκατοικήσεις με τον έρωτα, θέλει και ο έρωτας γενικά. Πώς ξεκινά συζήτηση όμως.
εκεί που κάθεσαι στον καναπέ και βλέπεις, ας πούμε, μια σειρά, λες, πω πω ρε παιδί μου, ξέρεις τι σκέφτομαι καμιά φορά, δεν θα ήταν τέλειο να ήμασταν στο σπίτι συνέχεια μαζί, με την έννοια ότι δεν θα ήταν τέλειο, ας πούμε, τώρα να μην χρειαζόταν να φύγεις. Καμιά φορά το σκέφτομαι, δεν ξέρω αν είναι και καλή ιδέα, και αφήνεις τον άλλον, πετάς τον μπαλάκι. Δεν ξέρω, ρε γαμώτο, καμιά φορά λέω, οι σχέσεις χαλάνε έτσι και δεν ξέρω, αλλά μήπως όμως θα ήταν ωραία ιδέα, ρε, γιατί εμείς τα βρίσκουμε. Το λέω έτσι, μην νομίζω ότι το. Και εγώ προβληματίζομαι. Κάπως, ας πούμε, το θέτεις σαν να είναι δικός προβληματισμός και αφήνεις τον άλλο, αφού θέλει ο έρωτας, αφήνεις τον άλλο να, ας πούμε, κάνει την κίνηση. Να νομίζω ότι ήταν και δική του ιδέα, πολύ βολικό. Πες μου τι έγινε. Ίδια σχολή με πρώην και νυν μου. Δηλαδή, εννοείς ότι είσαι στην ίδια σχολή με τον πρώην και τον νυν σου, ίδια παρέα με πρώην και μιλάει απότομα. Δηλαδή είναι και στην ίδια παρέα, ας πούμε, ο πρώην σου και μιλάει απότομα. Μιλάει απότομα ο πρώην ή μιλάει απότομα ο νυν. Με στεναχωρεί. Και εγώ στεναχωριέμαι τώρα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι εννοείς. Σε κάθε περίπτωση, αν ο πρώην μιλάει απότομα, έχει, ας πούμε, και αυτός ένα ελαφρυντικό γιατί μπορεί να ζηλεύει. Αν ο νυν σου μιλάει απότομα, επειδή ξέρει ότι είναι και ο πρώην στην παρέα, πρέπει να του κάνεις μια συζήτηση αναλυτική και αν συνεχίσει να το κάνει. Ας σε κολλήσει λιγάκι, δεν χρειάζονται κόμπλεξ αυτές τις καταστάσεις. Αν ήθελες να είσαι με το πρώην, θα ήσουν με το πρώην. Τώρα, αν είναι στην ίδια παρέα με την πρώην του και μιλάει απότομα σε σένα όταν είσαι και εσύ μπροστά, κλωτσιά. Κλωτσιά όπου πονάει περισσότερο, θα έλεγα. Αυτό. Ο φίλος μου εδώ λέει πώς να πείσω την κοπέλα μου να κάνει αφέλειες. Δεν ξέρω, βάλε το πρόσωπό της σε ένα application που δείχνει διαφορετικά κουρέματα και άμα και δείξει, πες τι ώρα που θα σου να. Και άμα τη αρέσει, θα το κάνει. Άμα δεν τη αρέσει, μην επιμένει και πολύ. Τόσο πολύ σε αρέσουν οι αφέλειες. Μπράβο, μπράβο. Και θες να κάνει κοπέλα σου τίμιο. Πες, αλλά ξέρεις, να σου πω κάτι, μπρο. Οι αφέλειες είναι πολύ δύσκολο κούρεμα. Δηλαδή θα τις κάνει τώρα, θα σε αρέσουν εσένα, θα τραβάει αυτή, ειδικά αν έχει φουτωτό μαλλί, να πρέπει να τις ισιώνει κάθε φορά και να. Δύσκολο. Οι χορευτές τελικά κάνουν καλύτερο καλό μεσημεράκι. Ήθελα πάντα να το ρωτήσω. Εσύ διες. Την προσπερνάω την ερώτηση. Την προσπερνάω παντελώς. Λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να βρω κοπέλα τέλος πάντων, δεν είμαι εγώ παλικάρι. Αγόρι μου εσύ, αγόρι μου εσύ. Πώς δεν είσαι παλικάρι, ο καλύτερος είσαι. Έχεις το στυλ, έχεις τα κουρέματα, έχεις τις εμφανίσεις. Εγώ αν ήμουνα η κοπέλα που θα ήθελες να βρεις, άνετα να ξέρεις, άνετα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει απλώς να καταλάβεις την αξία σου, πρώτα απ' όλα. Από μέσα ξεκινάει. Καταλάβεις την αξία σου. Πώς καμιά φορά μπαίνουμε στον ίδιο χώρο και με χαιρετάς. Γεια σου, Κλέρι. Κάνε το αυτό σε κανένα δύο τρεις κοπέλες. Επαναλαμβανόμενο, σου πω εγώ τι έχει να γίνει. Μου έκανε like σε φωτό, έκανα κι εγώ, αλλά δεν ήξερα πώς να αρχίσουμε να μιλάμε. Και αναγκαστικά ανέβασα. Στέλνω, ναι, όχι, μιλήσαμε. Άνοιξε το τελευταίο μήνυμα, είδε ότι έστειλα και δεν άνοιξε καν. Μετά ανέβασα story και μου απάντησε και ξαναμιλήσαμε και στο τέλος, είναι πολλά μηνύματα, πάλι το ίδιο έκανε, είδε ότι έστειλα και δεν απάντησε, ούτε καν το διάβασε, εγώ τώρα θέλω να του ξαναμιλήσω, αλλά δεν θέλω και να του στείλω ένα άκυρο για τι κάνω, μάλιστα, τι κάνεις εννοείς. Άρα όλη μαζί ιστορία είναι μια ιστορία διαδικτυακής τρέλας από το Instagram, περιμένω να ανεβάσει άλλο story για να έχω να στείλω κάτι πίσω, γιατί τι να του στείλω στα καλά καθημένα, τι κάνεις, πέσιμο τέτοιου είδους κάνουν μόνο. Όσοι δεν φοβούνται, μην φαν χιλόπιτα ή μάλλον αφήσει το μήνυμα διάβαστο. Αλλά έτσι όπως τα ξαναβλέπω από την αρχή, το like σε φωτογραφία, παιδιά, δεν σημαίνει τίποτα, ούτε στα βίντεο. Έχω πατάω like παντού. Ό,τι μου αρέσει και περνάει μπροστά μου, πατάω like και αφήνω comments. Δεν, προσωπικά, δηλαδή, στη δική μου πραγματικότητα δεν σημαίνει κάτι ο Χαμάν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει λιγάκι να είσαι ανοιχτή, δηλαδή να στείλεις ένα μήνυμα έτσι σε φάση τι κάνεις. Τι λέει, αν όλος να το αποκριθεί και πιάσει κουβέντα καλώς. Αν δεν ανταποκριθεί, εσύ έκανες την κίνησή σου, άστο να πάει και μην ξανασχοληθείς και μην ανοίγεις τα story να δεις αν τα είδε και μην κοιτάς τα μηνύματα και τα like και μην ξαναδιαβάσεις συζητήσεις που ίσως έγιναν και μην ανοίγεις κτλ. Μπορεί να μην ενδιαφέρεται όντως. Το οποίο δεν έχει να κάνει με σένα, μπορεί να είναι σε άλλη φάση ο άνθρωπος. Οπότε μην ταλαιπωρείσαι χωρίς λόγο. Μπαμ και κάτω, στείλε να τι κάνεις ή μια απάντηση σε ένα ωραίο story. Άμα όλος θέλει στην πραγματικότητα, θα το καταλάβεις κατευθείαν. Δηλαδή θα απαντήσει. Θα πιάσει συζήτηση κτλ. Αλλιώς το γραμματώσιμο, το σύστημα γραμματώσιμο. Φτύσε, φίλοι, να τελειώνουμε.
Είμαι στα 22 σε λίγο και δεν έχω κάνει ακόμη σοβαρή σχέση. Γιατί? Εντάξει, δεν έτυχε, εγώ θα πω. Δεν είναι εύκολο πράγμα, παιδιά, η σοβαρή σχέση και όλη δεν είναι εύκολο πράγμα, αγαπημένη. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να γνωρίσετε τον κατάλληλο άτομο. Πρέπει, τον κατάλληλο άτομον. Ο κατάλληλος άτομος πρέπει να γνωριστεί. Πρέπει να γνωρίσει τον κατάλληλο άτομο. Τώρα αυτό είναι θέμα πιθανοτήτων. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα έξω για μήνες και να μην γνωρίσει κανέναν και μπορεί ξαφνικά να βγει να πετάξει τα σκουπίδια ή να πα στο ταχυδρομείο και να γνωρίσει κάποιον εκεί. Οπότε για μένα αισιοδοξία δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι. Γιατί και εγώ στην ηλικία σου αυτό είχα το νου μου πώς θα γίνει να κάνω σοβαρή σχέση και συνειδητοποιώ και τον υστέρων ότι και όλο το χρόνο μπροστά μου είχα και δεν χρειαζόταν να σκάω και τόσο πολύ. Δεν το καταλαβαίνει τώρα. Αλλά γενικά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σε αγχώνει. Πρέπει απλώς να είσαι ευχάριστη έτσι όπως είσαι ούτως ή άλλως και να συνεχίσει να κυκλοφορεί και να είσαι ανοιχτή σε πράγματα. Και θα έρθει. Όλοι όσοι φλερτάρουν θέλουν μόνο σεξάκι. Από μένα, εγώ θέλω κάτι σοβαρό. Πιστεύεις είναι κάτι που βγάζει ο καθένας σαν λάθος μήνυμα ότι ζητεύει το? Όχι. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο ψάχνεις ή όχι. Και απλά μπορεί να πέφτεις πάνω στα άτομα που το ψάχνουν ή όχι. Οπότε, ναι, εκτός και αν φλερτάρεις στέλνοντας κατευθείαν προστιχόλογα. Δεν ξέρω, λέω. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι κάτι που κάνεις εσύ. Απλώς είναι το πάνω στο οποίο πέφτεις, εγώ έτσι νομίζω, δηλαδή τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ένα φίλο μου, γιατί μου έστειλε μεγάλο μήνυμα. Γουστάρεις ένα άτομο πολύ, κάνετε κάτι και λίγο καιρό πατάς, το παίζει τη βάρα και σε φτύνει. Το δέχεσαι, το ξεπερνάς. Μετά από χρόνια μετακομίσα, λοιπόν, γνωρίζεις ένα άτομο, παθαίνεις έρωτα, λιώνεις και ενώ σου δείχνει ελπίδες ξάφνου, χιλόπιτα και the make friend zone. Μαθαίνεις ότι είναι πρώην του πρώτου. Το ξεπερνάς, περνάνε μήνες. Γνωρίζεις ένα άλλο άτομο που σου δίνει στιγμή το πράσινο φως για κίνηση, την κάνεις και γενικά ευτυχώς σου δίνει άκυρο και friend zone ξανά. Μαθαίνεις ότι έφτιαξαν το δεύτερο τρένο. Μαθαίνεις επίσης ότι πάνε διακοπές και τρεις μαζί. Τους βίνεις από social media λύση και go with your life. Εν τω μεταξύ, κάνεις κάτι με ένα παιδί που σου αποκαλύπτει έχει σχέση, σκουπίσει παπούτσια και φεύγεις. Γιατί έτσι, ρε παιδί. Περνάει ένας χρόνος, μιλάς με ένα παιδί μέσα στο social, φλερτάρετε και ξαφνικά βλέπεις ότι και οι τέσσερις μαζί κάνανε έκπληξη τη διαδοχή στον πρώτο. Και είναι όλη μια παρέα κλείνει σε μοναστήριο. Όχι. Αγαπή, αγαπή. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω τέτοια σκηνικά, αν αυτό σε παρηγορεί. Δεν κλείνεσαι σε μοναστήρι. Για μένα, εδώ είναι που αξίζει μια εντελεχή έρευνα στο παρελθόν του άλλου με το που ξεκινάς να μιλάς. Όταν σου έχουν τύχει όλα αυτά, εννοείται. Ξεκίνα να βρίσκεις φωτογραφίες, παλιές, ψάχνε προφίλ στο Facebook, ψευδόνυμα, Grindr και παραγκράιντερ. Πραγματικά τα πάντα. Πρωτούς, γιατί αυτό. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τέσσερις φορές σε ρί. Όχι, δεν κλείνεσαι μοναστήρι, καταρχάς δεν χρειάζεται. Τώρα είμαστε όλοι στα σπίτια μας. Όχι, αλλά ρε, εσύ τι να μπορείς να γράψεις ένα βιβλίο. Μπορούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο μαζί όταν έρθεις στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να συζητήσω για αυτό το θέμα ακριβώς. Είσαι καλεσμένος επίσημα. Παιδιά, λοιπόν, νομίζω ότι απάντησα αρκετές ερωτήσεις. Έχω πάρα πολλές ακόμα, δεν μπορώ να τις απαντήσω όλες γιατί το επεισόδιο θα κρατήσει ώρες. Οπότε, πείτε μου αν θέλετε να κάνουμε ένα live που θα απαντάω σε τέτοια ζητήματα εκείνη την ώρα. Μπορώ να το κάνω στο YouTube, μπορώ να το κάνω και στο Instagram, ό,τι γουστάρετε. Πείτε μου από κάτω στα comments και μπορούμε να το κανονίσουμε κατά την Τετάρτη. Θα βάλουμε ραντεβού που πριν, θα το ξέρετε, θα ετοιμαστείτε, θα βάλουμε τα καλά μας, θα κάτσουμε σπίτι που ούτως ή άλλως καθόμαστε και θα απαντάμε ερωτήσεις και θα κάνουμε διάλογο. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα, μπορούμε να το κάνουμε αυτό και μπορεί να είναι ερωτικής φύσεως ή μπορεί να είναι ένα γενικό Q&A, να με ρωτήσετε τι γουστάρετε. Μπορεί να με ρωτήσετε τα θέματα για το χορό, για τη γυμναστική, για την καθημερινότητα, για τη ζωή σας, για τα κομμενάκια, για τα φαγητά που φτιάχνετε, για το σκυλί σας, για μένα και όλα τα σχετικά και να περάσουμε τέλεια. Οπότε πείτε μου αν θέλετε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε με live στο Instagram που είναι πιο εύκολο. Και θα έλεγα ναι, έτσι σε 2-3 μέρες από τώρα, να μαζέψετε ερωτήσεις στο μυαλό σας. Αυτά για τώρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και υγιείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, μην γυρίσετε στα σπίτια σας να μένετε σε μεγάλη πόλη. Μην γυρίσετε στην επαρχία. Έτσι εξαπλώθηκε ο ιός πάρα πολύ στην Ιταλία. Καθίστε εδώ που είστε, μείνετε μέσα. Μην αδειάσετε τα σούπερ μάρκετ από χαρτί υγείας. Δεν είναι ανάγκη, αν δεν το κάνατε ήδη. Αν και σήμερα κλειστά Κυριακή ούτως ή άλλως. Ήρεμα και ωραία και καλά. Προσπαθήστε να μην τρελαίνεστε, όλα θα πάνε καλά, μα εμείς θέλουμε να πάνε καλά. Οπότε αυτά είχα να πω. Μέχρι την Τετάρτη λοιπόν που θα σας δω live, θα τα πούμε και εύχομαι να περνάτε καλά. Αυτά.